Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Στις Σέρες βρίσκεται η συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Έλενα Σόκου, η οποία πραγματοποίησε σειρά επαφών και συναντήσεων με τον Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Σπυρόπουλο, τον Δήμαρχο Σερών Αλέξανδρο Χρυσάφη και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αθανάσιο Μαλιαρά, ενώ παρευρέθηκε και στη συνεδρίαση της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας. Στις Σέρες βρέθηκε το πρωί της Τρίτης η συντονίστρια του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Έλενα Σόκου, η οποία πραγματοποίησε σειρά επαφών και συναντήσεις. Πρώτος σταθμός των επισκέψεών της ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Τα ζητήματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τις υποδομές, τις επιπλέον επιδοτήσεις, καθώς και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων προς όφελος της τοπικής παραγωγής. Ένα από τα αγαπημένα κομμάτια της Μακεδονίας, αυτό το κομμάτι των Σερών, ένα πολυπολιτισμικό κομμάτι, ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει και με την γυτνίαση σε μία από τις γειτονικές μας χώρες, με αρκετά ζητήματα, με πλούσιο ιστορικό, με πλούσια οικονομία, αλλά και με πλούσιο, αν θέλετε, κομμάτι σε ό,τι έχει να κάνει με επίλυση ζητημάτων. Η περιοχή των Σερών διαχρονικά πρωταγωνιστεί, πρέπει να πούμε, στα τεκτενόμενα της ευρύτερης περιοχής, έχει ένα εκπληκτικό έψυχο δυναμικό και ένας τόπος ο οποίος, αν μη τι άλλο, είναι και ευλογημένος και από το Θεό. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τόσο του τόπου όσο και των ανθρώπων, αναζητούμε να τα αναδείξουμε, να βοηθήσουμε ίσως την επίλυση κάποιων ζητημάτων με επίκεντρο τον άνθρωπο, αλλά βεβαίως και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Το γραφείο του Πρωθυπουργού, πρέπει να πούμε ότι από τον Σεπτέμβριο, οπότε και έχει αλλάξει η σύστασή του, έχει γίνει, αν το θέλετε, πιο τεχνοκρατικό. Στόχος μας είναι να είμαστε εμείς στην πρώτη γραμμή και των τοπικών κοινωνιών. Θέλουμε να καταλάβουν οι τοπικές κοινωνίες ότι δεν είναι τόσο μακριά το κέντρο λήψης των αποφάσεων. Αντιθέτως, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι πολιτικοί είμαστε πρώτα όλοι μας για τους πολίτες. Είμαστε οι τελευταίοι όλων που είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε το σύνολό τους και να βελτιώσουμε πραγματικά τις συνθήκες ζωής τους. Ούτως ή άλλως, πρέπει να πούμε ότι έχουν δρομολογηθεί πάρα πολλά ζητήματα για επίλυση από την αρχή ανάληψης των καθηκόντων και του κυρίου Σπυρόπουλου, δηλαδή από το 2019 και έπειτα. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία τα έχει θέσει και ο ίδιος πρώτος στην ατζέντα και πολλά από αυτά έχουν επιληθεί και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με υποδομές, με επιπλέον πόρους. Ξέρετε, οι αυτοδιοικητικοί πάντοτε θέλουν επιπλέον πόρους και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, γιατί αισθανόμαστε ότι έχουμε σπάσει τον κουμπαρά, δηλαδή ότι στην αυτοδιοίκηση πραγματικά φτάνουν πάρα πολλά χρήματα πλέον. Αρκεί βεβαίως να υπάρχει μελετητική ωριμότητα, πράγμα που συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή υπάρχει μια ετοιμότητα ούτως ή άλλως και από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών σε ό,τι έχει να κάνει με έργα που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση της ποιότητας των πολιτών, αλλά και την ασφάλεια, αν το θέλετε. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Έχετε αρκετό κεφάλαιο τέτοιου είδους εδώ, πολλούς τέτοιους πόρους, τους οποίους πολλές φορές λέω ότι και σε άλλες περιοχές το βλέπω αυτό. Το χειμώνα είναι υδάτινοι πόροι τόσοι πολλοί που πολλές φορές δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε και το καλοκαίρι συνήθως τους ψάχνουμε. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία και θέλει να τα διαχειριστεί ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα, δηλαδή το θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων προς όφελος και της τοπικής παραγωγής. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών χαρακτήρισε δεδομένη και αγαστή τη συνεργασία με τη συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Με χαρά δέχτηκα την κυρία Σόκου. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά έχει πολλά σχέδια μπροστά του. Σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε κάτι, ότι η συνεργασία ήταν και να τη θεωρείτε δεδομένη. Όποιος έχει στο μυαλό του το καλό και στην πράξη το καλό αυτού του νομού, της χώρας, το συμφέροντος των πολιτών, θα μας βρει κοντά του. Και έτσι και αυτό, το λόγο βλέπετε ότι η συνεργασία είναι αγαστή και έτσι όπως πρέπει να είναι. Σίγουρα υπάρχουν πολλά προβλήματα, πάρα πολλά. Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο να τονίζουμε τα προβλήματα, είναι και να βρούμε έναν τρόπο συνεργασίας και να φέρουμε και αποτέλεσμα. Τουλάχιστον όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, γνωρίζετε καλά ότι όσον αφορά το αποτέλεσμα τα πήγαμε καλά. Και όσον αφορά τη συνεργασία και με την κυβέρνηση η οποία επανεκλέγει και είναι αυτή τη στιγμή κυβέρνηση και την οποία εκπροσωπεί η κυρία Σόκου, είχαμε και έχουμε καλή συνεργασία. Σίγουρα χρειάζονται περισσότεροι πόροι. Σίγουρα χρειάζονται καλύτερα και μεγαλύτερα βήματα όσον αφορά την πρόοδο και τις υποδομές. Εκείνο που όμως θέλω να καταλάβετε ότι έχει γίνει ένα μεγάλο έργο και σίγουρα είμαστε πολύ καλύτερα από το 19.
σήμερα που μιλάμε στο 23 και πηγαίνουμε στο 24. Ο κύριος Σπυρόπουλος αναφέρθηκε στις χρηματοδοτήσεις. Τώρα, όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις, υπάρχουν διάφορα μικροπροβλήματα όσον αφορά τους εργολάβους, αλλά όλα είναι υπό την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Οπότε κάθε έργο μπορεί να εξεταστεί διαφορετικά και να δείτε αν έχει πληρωθεί ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, όταν κλείνει η χρονιά, μέχρι το τέλος της χρονιάς κλείνουν και όλες οι εργολαβίες. Αυτό σας το λέω σαν γενική γραμμή και σύμφωνα με αυτά που γίνονται. Και όλα αυτά είναι στη διάβγεια και μπορείτε να τα δείτε τι έγινε, ποιο έργο έγινε, πώς πληρώνεται, γιατί πληρώθηκε και πώς πληρώθηκε. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι είναι διασφαλισμένη η πληρωμή τους και μέχρι το τέλος της χρονιάς θα πρέπει να έχουν κλείσει όλοι αυτοί οι λογαριασμοί. Τώρα, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έχουμε ένα φίλο εδώ στις ΣΕΡΕΣ, ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι θα έρθει και τις επόμενες φορές να γυρίσουμε τον ομό. Σας έχω πει επανειλημμένα ότι οι υποδομές ήταν αυτό που θα μείνει από τη δική μας θητεία. Αλλά και στην υποστελέχωση των υπηρεσιών. Όλα αυτά που βασανίζουν εμάς και όσον αφορά και την υποστελέχωση των υπηρεσιών, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, να ξέρετε, το πρώτο πρόβλημα είναι η υποστελέχωση. Οι τεχνικές μας υπηρεσίες, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα οικονομικά, οι άνθρωποι που ασχολούνται, που είναι χειριστές, είναι αυτοί που μας λείπουν και όχι μόνο. Και δεν μιλάμε για πολλές δεκάδες προσωπικού. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημά μας όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις. Να ξέρετε ότι αυτός που προετοιμάζει τη διαδικασία των μελετών και είναι έτοιμος, δύσκολα κάποιος δεν θα τον χρηματοδοτήσει. Mm-hmm. Αυτό να το έχετε ως δεδομένο. Όταν εσύ πληρείς όλες τις προδιαγραφές αυτές του έργου, δύσκολα κάποιος δεν θα σε χρηματοδοτήσει, όποια και να είναι αυτή η κυβέρνηση. Και πολύ περισσότερο αυτή η κυβέρνηση που θέλει και μας έχει δείξει ότι μπορεί και έχει και αποτέλεσμα. Ενώ ανανέωσαν οι δυο τους εκ νέου σύντομα ραντεβού. Ο κύριος Σπυρόπουλος χάρισε αναμνηστικά δώρα αντιπροσωπευτικά της Περιφερειακής Ενότητας Ερών στην κυρία Σόκου. Δίνουμε ραντεβού στο μέλλον σύντομα, πλέον στο πεδίο. Θα σας πάρουμε και για να γυρίσουμε τις ΣΕΡΕΣ. Έχει πολλές ομορφιές τις ΣΕΡΕΣ. Έχει κατοίκους οι οποίοι πραγματικά είναι φιλόξενοι και νομίζω ότι πολλές φορές θα έρθετε στις ΣΕΡΕΣ και θα την αγαπήσετε. Σας ευχαριστούμε. Την επόμενη φορά που θα έρθετε, θα έχετε τη δυνατότητα να γυρίσουμε και τον ομό. Και δεν είναι ανάγκη να γυρίσουμε τον ομό, να τον γνωρίσετε. Έχει πολλές ομορφιές τις ΣΕΡΕΣ και είμαι σίγουρος ότι θα σας μείνει σε ένα πολύ καλό κομμάτι όσον αφορά το υπόλοιπο. Από εκεί και πέρα έχουμε σε μια καλή συνεργασία. Η συνεργασία θα είναι άκρως υποδομητική. Το γραφείο του Πρωθυπουργού είναι εδώ για να μπορέσει να λειτουργήσει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Χαιρόμαστε πολύ που υπάρχουν άξιοι εκπρόσωποι και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο βεβαίως βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Επόμενος σταθμός της συντονίστριας του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Ερών, όπου την υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης. Είναι χαμογελαστή, είναι αισιόδοξη, όπως είμαστε και όλοι εδώ πέρα, και νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα είναι πολύ όμορφο. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, και ειδικά ο πρώτος βαθμός, είναι πάντοτε το κομμάτι εκείνο που είναι πιο κοντά στον πολίτη. Πιο άμεσα. Ενώ στη συνέχεια η κυρία Σόκου πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Αθανάσιο Μαλιαρά. Την κυρία Σόκου συνόδευε στις συναντήσεις της ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Σερών Θόδωρος Καμπούρης, καθώς το απόγευμα της ίδιας ημέρας έχει οριστεί και συνεδρίαση του κομματικού οργάνου. Υποδεχτήκαμε εδώ στο Επιμελητήριο Σερών την συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, την κυρία Σόκου. Της είπαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΣΕΡΕΗ επιχειρήσεις, οι ΣΕΡΕΙΚΕΣ επιχειρήσεις, οι ΣΕΡΕΗ επιχειρηματίες. Μέσα στο κλίμα των ημερών μιλήσαμε για το φορολογικό και το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το νέο που πέρασε από την κυβέρνηση, για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Εκτός από τις επιστολές που έχουμε στείλει όλο τον χρόνο σε αρμόδια υπουργεία για τα προβλήματα που υπάρχουν και για τις προτάσεις που κάνουμε για τον κάθε κλάδο, μιλήσαμε και για τις δράσεις που αναλαμβάνουμε ως επιμελητήριο. Την καλέσαμε να είναι κοντά στους ΣΕΡΕΟΣ επιχειρηματίες, κοντά στο ΣΕΡΕΙΚΟ επιχειρήν. Έδειξε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τις ΣΕΡΕΣ, για τις ΣΕΡΕΙΚΕΣ επιχειρήσεις, για τα προϊόντα μας. Και θα είμαστε εδώ, θα ανοίξουμε έναν διάβλο επικοινωνίας για να μεταβιβάζουμε και στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη τα προβλήματα του τόπου μας, τις προτάσεις μας για καλύτερες μέρες. Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε στο νοσοκομείο των ΣΕΡΟΝ, όταν γενικός γιατρός με βαθμό διευθυντή του Κέντρου Υγείας Νιγρήτας έπρεπε να συνοδεύσει έναν ασθενή που διακομίσει το νοσοκομείο με τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ,
αλλά στη συνέχεια δεν υπήρχε μέσον για να επιστρέψει στη θέση του. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ελλάδων εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Για συμπτώματα εγκατάλειψης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της υποβάθμισης του ιατρικού λειτουργήματος, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Σερών. Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όταν ο Γενικός Ιατρός με βαθμό διευθυντή του Κέντρου Υγείας Νιγρήτας, Χαρίλαος Αχλάδας, έπρεπε να συνοδεύσει έναν ασθενή που διακομίστη στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αλλά μετά δεν υπήρχε μέσον για να τον επιστρέψει, αφού το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έπρεπε να επιστρέψει πίσω στη θέση του. Κύριε Χαϊδευτέ, λαμπρό πεδίο δόξης να διεκδικήσουμε γιατρούς για τα κέντρα υγείας. Μαζί σας, κύριε Αγγελίδη. Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ μαζί σας είμαι. Σας λέω, ούτε λέω κάτι παράδειγμα. Ούτε, κύριε Χαϊδευτέ, ακούστε. Ένα λεπτό, κύριε Αγγελίδη. Ολοκληρώστε, κύριε Χαϊδευτέ. 10 δευτερόλεπτα. Ναι, παρακαλώ. Ο οργανισμός σύσταξης του ΕΚΑΒ, κύριε Αγγελίδη. Τι είπα να έχω μπροστά μου. Ναι. Λέει αυτά που προανέφερε προηγουμένως. Λέει ότι πρέπει να έχει και γιατρούς. Λέει ότι ο οργανισμός που είναι ξεχωριστός φορέας είναι υποχρεωμένος. Αυτό θα κρίνει. Με δύο διασώστες. Με διασώστη και γιατρό. Οφείλει να μεταφέρει με ασφάλεια τον ασθενή όταν τον παραλαμβάνει. Και αυτό είναι ο ρόλος. Εγώ λοιπόν, δεν διαφωνώ με εσάς. Δεν είμαι απέναντί σας. Κύριε Χαϊδευτέ, έχετε απόλυτο δίκαιο. Βγάζετε. Να έχω λίγο καλύτερο ήχο, παρακαλώ. Βγάζετε ένα άλλο θέμα. Βγάζετε ένα άλλο θέμα εσείς. Κύριε Αγγελίδη, σας ακούμε. Ναι. Να μιλήσω. Ναι, παρακαλώ. Για να μιλήσω. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Χαϊδευτέ. Σε αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει τα ασθενοφόρα και το ΕΚΑΒ να έχει και γιατρούς. Όπως πρέπει να έχει και τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας και να μην εφημερεύει μόνο ένας γιατρός. Για να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Αυτό όμως απέχει πάρα πολύ το ποιος έχει την ευθύνη, το να επιρρύπτουμε στους εργαζόμενους την ευθύνη και τον μπαλάκι. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Σερών αναφέρει τα εξής. Σχετικά με το περιστατικό που συνέβη πριν από μερικές μέρες στο νοσοκομείο Σερών και κατά το οποίο ο συνάδελφος Χαρίλαος Αχλάδας, Γενικός Ιατρός, εγκαταλείφθηκε μετά από διακομιδή ασθενούς στο προάβλιο του Ιδρύματος, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην έδρα της εφημερίας του, αναφέρουμε τα εξής. Το περιστατικό, το οποίο ήταν πολύ βαρύ, είχε αίσιο τέλος χάρη στις πετυχημένες προσπάθειες του κυρίου Αχλάδα, ο οποίος ανέταξε το σοκ, σταθεροποίησε τον ασθενή και το συνόδευσε για το ενδεχόμενο αρρυθμιών μέχρι το νοσοκομείο των ιατρών της καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, οι οποίοι εκτέλεσαν επιτυχή θρομβόληση και των ιατρών επεμβατικών καρδιολόγων της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εκτέλεσαν εξίσου επιτυχή αγγειοπλαστική. Στο αποτέλεσμα αυτό συνετέλεσαν φυσικά σε μεγάλο βαθμό οι υπάλληλοι του δασαρχείου που μετέφεραν τον ασθενή από δύσβατη ορεινή περιοχή στο κέντρο υγείας, οι διασώσεις του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έκαναν τη διακομιδή στο νοσοκομείο, οι εργαστηριακοί ιατροί και οι νοσηλευτές των νοσοκομείων Σερών και Θεσσαλονίκης, καθώς και το προσωπικό του ασθενοφόρου που έκανε τη διακομιδή προς την πόλη αυτή. Είναι εύλογο να αισθανόμαστε όλοι και πολύ περισσότερο οι προαναφερθέντες ηθική ικανοποίηση και ανακούφιση για κάτι που έγινε σωστά όπως πρέπει να γίνεται και είχε καλή έκβαση όπως ελπίζουμε πάντα να έχει. Και τελικά, ο πρώτος κρίκος αυτής της αλυσίδας, ο κύριος Αχλάδας, παρέμεινε στο νοσοκομείο ένα χειμωνιάτικο βράδυ με τα ρούχα της εφημερίας, τα τσόκαρα και χωρίς χρήματα. Ποιος κουβαλά χρήματα μαζί του στην εφημερία? Ο οδηγός ταξί που βρισκόταν εκεί αρνήθηκε να μεταφέρει τον συνάδελφο στην Ιγρήτα και να πληρωθεί όταν φτάσουν. Το ασθενοφόρο δεν ήταν φυσικά δυνατό να εκτελέσει χρέη ταξί, παρατώντας την αποστολή του. Ο κύριος Αχλάδας ξεκίνησε τελικά να επιστρέψει με τα πόδια. Ευτυχώς που παρενέβη ο υποδιοικητής του νοσοκομείου Παναγιώτης Πεγίδης, ο οποίος κάλεσε από το σπίτι τον οδηγό του υπηρεσιακού αυτοκινήτου, με το οποίο επέστρεψε ο συνάδελφός μας στη θέση του. Όλο αυτό το διάστημα, το οποίο διήρκησε περίπου 4 ώρες, το Κέντρο Υγείας Νιγρήτας φυσικά εφημέρευε με έναν ιατρό μόνο. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν. Αυτή τη φορά σχεδόν ναι, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Την επόμενη φορά, αντί για τον κύριο Αχλάδα, ο οποίος είναι ένας έμπειρος και υψηλόβαθμος ειδικός, πολύ γνωστός και αγαπητός σε όλους, μπορεί να κάνει κάποια διακομιδή από τη Ροδόπολη ένας νέος αγροτικός ιατρός από την άλλη πόλη, που δεν τον γνωρίζει κανείς. Θα τον αφήσουμε να επιστρέψει με τα πόδια? Και αν είναι μια μικρόσωμη κοπέλα?
Φυσικά το ασθενοφόρο δεν είναι για να κάνει αυτή τη δουλειά. Αν ξεκινήσει μία διακομιδή από κάπου και επιστρέψει στη βάση του, μπορεί να πάρει μαζί του και τον ιατρό που συνόδευσε τη διακομιδή. Σε κάθε άλλη περίπτωση όμως, πρέπει το νοσοκομείο, η ΥΠΕ ή τα κέντρα υγείας να εξασφαλίζουν την επιστροφή του ιατρού με ταξί. Αλλά πώς να μιλήσουμε για ταξί τη στιγμή που δεν χορηγείται σίτηση στους εφημερεύοντες στα κέντρα υγείας? Πώς να μιλήσουμε για ταξί τη στιγμή που μια νεαρή και πολύ αξιόλογη παθολόγος του Γενικού Νοσοκομείου, η οποία έχει πολλά να προσφέρει, αναγκάστηκε να παραιτηθεί επειδή δεν άντεχε ψυχικά και σωματικά τις συνεχείς εφημερίες και μετακινήσεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο? Αυτά είναι μερικά μόνο από τα συμπτώματα της εγκατάλειψης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της υποβάθμισης του ιατρικού λειτουργήματος. Για αυτά και πολλά άλλα, οι θέσεις παραμένουν κενές, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Φανταστείτε έναν γιατρό να κάνει την εβδομάδα στη διάρκεια των εφημεριών του 5 μετακινήσεις στο νοσοκομείο. Τις 5 μετακινήσεις να πρέπει να πληρώσει 40 ευρώ ταξί, 200 ευρώ. Να καταλαβαίνετε, σας λέω. Και να κατάλαβα, κύριε Χαϊδευτέ. Να τελειώσω λίγο. Δεν θέλω σε ποιον του. Λέμε να βγει. Κύριε Αγγελίδη, να τα παίρνει από το νοσοκομείο. Κύριε Αγγελίδη, να σας πω κάτι. Εγώ για να γυρίσω πίσω πρέπει να έχω εκείνη τη στιγμή τα χρήματα. Εγώ δεν λέω ότι θα μου τα δώσουν, ε! Αλλά να σας πω κάτι, υπάλληλος είστε κι εσείς. Είναι πάρα πολύ απλό. Η κάθε εφημερία που σας παραλαμβάνει, με παραλαμβάνει και ένα αντίστοιχο ποσό. Πολύ απλό. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εγώ σας λέω τι συμβαίνει και τι μου λένε οι συνάδελφοι. Λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα και να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Σερών, τον κύριο Βάκαλο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Βάκαλε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ένα περιστατικό, διαβάσαμε και την ανακοίνωσή σας, είδαμε στο ρεπορτάζ νωρίτερα. Ήταν ένα περιστατικό το οποίο έγινε τυχαία, έτυχαν δηλαδή κάποιες συμπτώσεις. Αυτή είναι η τακτική, αυτή είναι η πρακτική, αν κάποιος γιατρός συνοδεύσει τον ασθενή στο νοσοκομείο, μετά δεν μπορεί να γυρίσει. Δεν έγινε τυχαία, ούτε είναι αυτή η πρακτική. Απλώς δεν υπάρχει πρόβλημα να κανονίζουν την επιστροφή του γιατρού στο κέντρο υγείας ή στο σημείο από το οποίο προέρχεται. Και έμεινε έτσι ξεκρέμαστος. Όταν ο ασθενοφόρο τυχαίνει να επιστρέψει στο ίδιο σημείο από όπου πήρε το γιατρό, ας πούμε ένα ασθενοφόρο που κάνει μια διακομιδή από την... Να πούμε ότι ο γιατρός ήταν του κέντρου υγείας, έτσι, του κέντρου υγείας. Ναι, αν κάνεις μια διακομιδή από Στέρες για Θεσσαλονίκη, μετά όταν επιστρέψει το ασθενοφόρο θα πάρει και τον γιατρό. Αλλά το ασθενοφόρο αυτό ήταν το Σερών. Όπως ξέρετε δεν έχει τώρα την τερπνή ασθενοφόρο και κακός βέβαια. Οπότε μετά έμεινε εδώ για να συνεχίσει το έργο του στις Στέρες. Δεν ήταν εφικτό να επιστρέψει το γιατρό πίσω. Ο δε γιατρός, επειδή είχε έφυγε βιαστικά, γιατί είχε και πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό όπως ξέρετε, και προφανώς στις εφημερίες ούτε χρήματα κουβαλάμε μαζί μας, πολλές φορές ούτε και κινητά όταν εφημερεύουμε. Ανέβηκε σε ασθενοφόρο και πήγε μαζί με τον ασθενή. Ήρθε, ναι, με τα ρούχα της εφημερίας, ούτε κάνει ένα μπουφάνι. Και έφτασε εδώ στις Στέρες, αφήσαν τον ασθενή και μετά τι θα κάνει, πώς θα γυρίσει πίσω. Είχε νυχτώσει ήδη. Είναι συνηθισμένη, λοιπόν, είναι συνηθισμένη πρακτική να συνοδεύει ο γιατρός τον ασθενή στο νοσοκομείο? Δεν είναι συνηθισμένη, αλλά μερικές φορές επιβάλλεται. Εννοείται, σε τέτοια βαριά περιστατικά συνοδεύει. Θα έπρεπε δηλαδή ο γιατρός να είναι δίπλα του, να είναι από πάνω του μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο? Ναι, γιατί μπορεί να συμβούν επιπλοκές που δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει ο διασώστης του ΕΚΑΒ, ούτε έχει το δικαίωμα να χορηγήσει φάρμακα κτλ. Ναι. Και ο συγκεκριμένος γιατρός που έκανε τη διακομιδή έτυχε να είναι πολύ έμπειρος και παλιός και γνώστης του αντικειμένου. Νομίζω ήταν και ο διευθυντής του κέντρου υγείας Νεκρίτας. Ναι, ήταν, έχει βαθμό διευθυντή, δεν είναι ο συντονιστής διευθυντής, αλλά έχει βαθμό διευθυντή. Ναι, είναι παλιός και έμπειρος γιατρός με μεγάλη εμπειρία σε καρδιολογικά περιστατικά. Το περιστατικό λοιπόν, τελικά πώς λύθηκε? Τελικά ο συνάδελφος είχε ένα ταξί σταματημένο εκεί στα επίγοντα προφανώς από ό,τι φαντάζομαι, και του ζήτησε να τον πάει στην Ιγρήτα και να τον πληρώσει μετά, γιατί δεν είχε λεφτά μαζί του. Ναι. Και δεν τον πήγε. Αρνήθηκε ο ταξιτζής. Ναι. Ξεκίνησε έτσι
ας πούμε, όχι στα σοβαρά, αλλά ξεκίνησε να πηγαίνει στην Ιγρήτα με τα πόδια. Δεν μπορείς να πας 24 χιλιόμετρα με τα πόδια. Μπορείς μάλλον, αλλά δεν είναι εύκολο. Και κατά κάποιο τρόπο έμαθε το περιστατικό υποδιοικητής του νοσοκομείου, κ. Σπυγίδης, και φώναξε τον οδηγό του νοσοκομείου που ήταν στο σπίτι του. Όταν λέτε τον οδηγό του νοσοκομείου? Το νοσοκομείο έχει έναν οδηγό δικό του για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο που μεταφέρει διάφορα πράγματα, όχι για ασθενοφόρο. Α, δηλαδή ένα αυτοκίνητο για διάφορες άλλες δουλειές. Ναι. Και τον πήγε με αυτό τελικά στο κέντρο υγείας. Αλλά θέλουμε αυτό το πράγμα να λυθεί μία και έξω, γιατί τώρα έτυχε να είναι ο γιατρός αυτός που τον ξέρουν όλοι και στο νοσοκομείο και στο κέντρο υγείας και όλη η κοινωνία της Νιγρήτας Κοινωσίων, και είναι και έμπειρος και είναι παλιός, είναι και έχει και κάποια ηλικία. Φανταστείτε να ήταν κανένα παιδάκι που μόλις τέλειωσε τη σχολή, κανένας αγροτικός γιατρός. Ακόμα θα περπατούσε μέχρι την Ιγρήτα. Που δεν τον ξέρει κανένας, ναι, και αν ήταν μια κοπέλα 1,60 ύψος και 40 κιλά, θα την είχαν πάει τα σκυλιά. Δηλαδή δεν υπάρχει, αυτό πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει για πρόβλεψη για τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχει μια πρόβλεψη, πάρτε ταξί, πληρώστε το, πάρτε απόδειξη και κάποια στιγμή θα σας επιστρέψει με τα χρήματα. Εντάξει, αυτό είναι μια λύση. Και τώρα μου κάνει εντύπωση που λέτε ότι του είπε του ταξιτζή, ξέρεις, πήγαινε με εκεί και όταν φτάσουμε θα σε πληρώσω, γιατί δεν έχω πάνω μου λεφτά. Ναι. Ο ταξιτζής τι φοβήθηκε, μη δεν τον πληρώσω γιατρός? Δεν ξέρω τι έγινε σε αυτό το σχετικά με τον ταξιτζή. Δεν μου είπε ο συνάδελφος ακριβώς. Δηλαδή, πολλές φορές και εμείς οι πολίτες παίρνουμε ένα ταξί, ενδεχομένως ξεχνάμε, δεν έχουμε χρήματα πάνω μας. Μόλις φτάσουμε εκεί που θα φτάσουμε, θα σε πληρώσω. Δεν νομίζω να πει όχι κανείς οδηγός ταξί. Τώρα εκεί γιατί όχι, είπε όχι, δεν ξέρω. Και επίσης πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι οι γιατροί των κέντρων εφημερίας δεν έχουν φαγητό από την υπηρεσία. Ναι, το διάβασα αυτό στην ανακοίνωση και μου κάνει εντύπωση. Έτσι, μέχρι πριν από μερικά χρόνια έφερναν φαγητό. Είχε μια εταιρεία στην Καβάλα που έφερνε φαγητό, τώρα δεν έχει. Δηλαδή πρέπει ο καθένας από το σπίτι με το ταπεράκι να φέρνει ή να... Εσείς δεν έχετε φαγητό. Οι γιατροί στα κέντρα υγείας δεν έχουν φαγητό, αλλά προχθές εγώ διάβαζα μία ανακοίνωση γιατρού, η οποία εφημέρευε, γυναίκας γιατρού, η οποία εφημέρευε στο νοσοκομείο των Σερών και έλεγε δεν μου αρέσει η σαλάτα, και είχε και μια φωτογραφία με μια σαλάτα, γιατί δεν είχε μπόλικο λάδι. Έτυχε μια φορά να μην είναι καλό το φαγητό, εντάξει, αλλά το... Αυτό, δηλαδή εσείς δεν έχετε καθόλου και οι άλλοι διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει πολύ λάδι σαλάτα, δηλαδή, εντάξει. Όχι, το γενικά η κουζίνα που έχει το νοσοκομείο είναι καλή. Αυτό το λένε και οι γιατροί που έρχονται από άλλες πόλεις. Της εφημερεύουσας την πείραξε σαλάτα όμως. Μπορεί κάποια στιγμή να τύχει, ας πούμε, να μην είναι καλό. Γενικά όμως είναι καλό, ναι. Απλώς οι γιατροί των κέντρων υγείας δεν το έχουν. Ναι, αυτό είναι περίεργο, ας πούμε. Δεν είναι... Πώς θα κάτσει τόσες ώρες εκεί ο άνθρωπος, μυστικός? Εντάξει, φέρνουν από το σπίτι τους και τι έγινε. Είναι οι παθογένειες του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, οι οποίες δυστυχώς δεν λυγούνται. Μην ξεχνάτε και το ότι είχε πριν από λίγες μέρες παραιτήθηκε μια νεαρή παθολόγος από το νοσοκομείο, η οποία είναι πολλά υποσχόμενη, δηλαδή έχει και πολλές ικανότητες, τη γνωρίζω προσωπικά την κυρία. Και νέα στην ηλικία και ορεξάθη και αναγκάστηκε να παραιτηθεί γιατί δεν άντυχε τις συνεχόμενες εφημερίες και το φύγει από εδώ πάνε εκεί. Πάνε στη Δράμα, πάνε στην Καβάλα, πάνε εδώ, πάνε εκεί. Ναι. Και σε λίγο καιρό... Αυτό πόσο καιρό θα το κάνει μια κυρία που είναι και μαμά? Εντάξει, να το κάνεις μια εβδομάδα όταν υπάρχει κάποια έκτακτη ανάγκη, ναι, δεν μπορεί να γίνεται μόνιμα. Και σε λίγο καιρό θα αλλάξουν από ό,τι ακούμε και οι διοικήσεις των νοσοκομείων, διοικητές, υποδιοικητές. Αυτά γίνονται. Κάποια άλλα σοβαρότερα προβλήματα όπως αυτά που συζητούμε τώρα δεν λένε να λυθούν ποτέ. Ναι, και δεν είναι αυτό τώρα το θέμα και με την διατροφή των γιατρών και ιδίως το θέμα της μετακίνησης όταν χρειάζεται, πότε θα χρειαστεί, μια φορά την εβδομάδα θα χρειαστεί αυτό που σας είπα, το να μεταφέρουν κάποιοι. Δεν είναι χρήματα αυτά, είναι ας πούμε 100-200 ευρώ το μήνα, αυτό είναι όλο. Ναι. Εντάξει. Να δούμε πότε θα λυθούν και αυτά και πολλά άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον χώρο της υγείας. Ναι. Και όπως λέτε και στην ανακοίνωσή σας, με αυτά τα δεδομένα, και ποιος γιατρός μετά θα πάει στο ΕΣΥ? Ποιος θα έρθει, ναι, θα έρθει εδώ
το παιδί που τέλειωσε την ιατρική θα έρθει εδώ να πάει να εφημερεύσει στη Ροδόπουλη να κάνει το αγροτικό του και να το πάρει ηλικία εκεί. Ποια Ροδόπουλη, ούτε καν στο νοσοκομείο έρχονται. Στον Σερό. Ούτε καν στο νοσοκομείο, ναι. Αλλά και στα κέντρα υγείας πρέπει να πάμε. Προφανώς. Κανείς δεν πάει. Ναι. Σας ευχαριστώ κύριε Βάκαλε για την επικοινωνία. Καλό βράδυ. Καλά Χριστούγεννα. Γεια. Ρίξαμε χαμηλά την τιμή του ρεύματος στο σπίτι και καθαρίζεται μια και καλή με την οικονομία στο ρεύμα. Ρεύμα οικιακό Maxi Free Save από το φυσικό αέριο. Η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα τον Δεκέμβριο και για όλο το 2023 χωρίς προϋποθέσεις. Καλέστε τώρα στο 181133. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Οι διαρροές δεν έχουν ηλικία. Μπορεί να εμφανιστούν σε νέες μαμάδες. Ακόμα και από τα 40. Ή πιο μετά. Εκε, σερβιέτες ακράτειας Sunny Lady Sensitive. Οι μόνες με βαμβάκι στο κάλυμα, έξτρα απορροφητικό πυρήνα και αποδεδειγμένο έλεγχο των οσμών. Οι διαρροές δεν έχουν ηλικία, έχουν όμως Sunny Lady Sensitive. Καραμολέγκος 50-50. Νέας εσοδείας. Ισορροπημένη παλέτα γεύσης. Συνδυάζει την απόλαυση του λευκού με τη διατροφικότητα της ολικής άλεσης. Και το ένα και το άλλο. Και βουνό και θάλασσα. Το πήλιο σε ψωμί. Καραμολέγκος 50-50 με προζύμι. Ο Καραμολέγκος το έκανε με αγάπη. Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι πληγέντες αγρότες από τις πλημμύρες στον Θεσσαλικό κάμπο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν συγκεκριμένες απαντήσεις για το πόσα χρόνια χρειάζονται ώστε τα χωράφια τους να γίνουν και πάλι παραγωγικά. Στους δρόμους με τα τρακτέρ τους ξεχύθηκαν οι πληγέντες από τις πλημμύρες αγρότες της Θεσσαλίας από την περασμένη Τετάρτη. Οι αγρότες που τα χωράφια τους παραμένουν κάτω από το νερό αναφέρονται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με τους ίδιους να αγωνιούν για τα πόσα χρόνια θα χρειαστούν τα χωράφια τους να γίνουν και πάλι παραγωγικά. Σημειωτέων ότι αυτή τη στιγμή 180.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης παραμένουν πλημμυρισμένα. Είμαστε στους δρόμους του κόμβου πλατικά που έχουμε στήσει ένα μπλόκο. Ναι. Κυρίως από τους συναδέλφους που βρίσκονται με πλημμυρισμένα τα χωράφια τους κάτω από το νερό αυτή τη στιγμή και παραμένουν για χρόνια από τη φαίνεται. Για χρόνια. Και προσπαθούν για χρόνια, ναι. Δηλαδή για να φύγει το νερό με φυσική απορροή θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια με την προϋπόθεση ότι δεν θα βρέξει και έχουμε χειμώνες μπροστά μας, όπως καταλαβαίνετε. Φεύγουν περίπου 700.000 κυβικά την ημέρα. Εμείς υπολογίζουμε ότι έχει 450 με 600 εκατομμύρια, όχι εμείς, επιστήμονες. Ναι. 600 εκατομμύρια κυβικά νερό η λίμνη. Ένα υπολογισμό θέλει πάνω από 600 μέρες για να αποστραγγιστεί. 2 χρόνια δηλαδή. Αυτή τη ροή που φεύγει, αυτό το κανάλι, αυτή η σύραγγα έχει σχηματιστεί το 1962, πραγματοποιήθηκε. 62. Και αυτή είναι η μόνη διέξοδος που πάει προς το Αιγαίο αυτή τη στιγμή το νερό και η μόνη διέξοδος για να φύγει. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Τα 2 χρόνια με 3 είναι το ελάχιστο από ό,τι φαίνεται που θα παραμένουν το νερό στα χωράφια, που σημαίνει ότι οι συνάδελφοί μας εκεί πέρα δεν θα καλλιεργήσουν. Θα είναι άνεργοι, δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους για όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και πρέπει να υπάρχει ένα πλήρως του συνήμους που είναι βασικό έτοιμο που έχουμε στον μπλόκο. Ναι. Για να δουν πώς θα ζήσουν τις οικογένειές τους τα επόμενα χρόνια. Πρόεδρε. Είναι 180.000 στρέμματα. Οι αγρότες ζητούν συνάντηση με υπουργικό κλιμάκιο, χωρίς επιτυχία όμως, θέλοντας απαντήσεις για τα προβλήματα που τους έχουν προκαλέσει οι πλημμύρες, όχι μόνο στα χωράφια τους, αλλά και στα σπίτια τους στη Θεσσαλία. Επιχειρούμε να συναντηθούμε με ένα κυβερνητικό κλιμάκιο από τους υπουργούς οικοδομικών υποδομών, αγροτικής ανάπτυξης και πολιτικής προστασίας. Δεν έχουμε καμία απάντηση, δεν σέβονται τους αγρότες. Δεν μπορεί να μην σας πήρε κάποιος τηλέφωνο, περιμένετε τώρα. Δεν πήρε κανένας. Στείλαμε επανειλημμένα μηνύματα στον Υπουργό, έπαιρνα τηλέφωνα επανειλημμένα στον Υπουργό. Ναι. 6 μέρες τώρα δεν έχουν σηκώσει ένα τηλέφωνο και δείχνουν να σέβεται σε αυτόν τον κόσμο που έχει χάσει τα πάντα. Να πάρουν ένα τηλέφωνο. Καλά, μην παίρνετε απευθείας τηλέφωνο στον Υπουργό κι εσείς. Βάλτε τους. Θα γίνει. Μια χαρά, αλλά λίστα του είναι Υπουργός. Μια χαρά έχει συναντηθεί με πολλούς αγρότες και όλο συναντιέται. Οι αγρότες της Θεσσαλίας, μόνο τους αγρότες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή κατεστραμμένοι στον μπλόκο, δεν έχει πάρει πρόνοια να συναντηθεί, δεν έχει σκοπό να συναντηθεί από ό,τι φαίνεται, να πάρει ένα τηλέφωνο. Θέλω να σας πω ότι δεν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Ό,τι είχαμε να σας πούμε, σας το είπαμε.
ή να μας πει οτιδήποτε. Ή ότι το βλέπουμε το θέμα και ότι θα δώσουμε μια λύση, γιατί ξέρουμε ότι η επιβίωση είναι δύσκολη. Έχει μέρος στον μπλόκο, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Είπαμε και στους φορείς εδώ, είπαμε και στους περιφερειάρχες και στους δημάρχους της περιοχής να πάρουν τηλέφωνα για να πιέσουν στην κατεύθυνση για αυτή τη συνάντηση. Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχει υλοποιηθεί κάτι. Χθες κάναμε μια σύσκεψη στον φορέα, έρθαν οι δύο δήμαρχοι, κ. Λελέρ και Αγιάς, παρευρέθηκαν να δηλώσουν συμπαράστασή τους. Ξαναείπαμε το ίδιο πράγμα. Ναι. Οι βουλευτές ψήφισαν εντάξει του νομοσχέδιου στη Βουλή, του προϋπολογισμού. Ναι. Οι περιφερειάρχες δεν ήρθαν και οι δύο παρόλο που είχαν πει κάρτων. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφωμένη αυτή τη στιγμή στον και μπλόκο. Και τι σκοπεύετε να κάνετε, Πρόεδρε μου? Και μάλλον θα κάνουμε και γιορτές εκεί. Θα κάνουμε και γιορτές. Α, δεν κάνετε πίσω. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει να μας αφήσει να αφήσει αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν γιορτές στον μπλόκο, ας πάρει και την ευθύνη να κάνουμε γιορτές στον μπλόκο. Η δυσαρέσκεια των πληγιών των αγροτών είναι έντονη, οι οποίοι κατήγγυλαν τη στάση της κυβέρνησης και δηλώνουν ταυτόχρονα αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να πάρουν τις απαντήσεις που ζητούν και το χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις για να ξεκαθαρίσει πότε μπορούν να γυρίσουν στα χωράφια τους. Εντάξει, υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Ναι. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Ακούγονται διάφορα πράγματα, ό,τι θέλει να ακούγεται. Το θέμα είναι ότι να βγει κάποιος υπεύθυνος από την κυβέρνηση και να πει. Επίσημα ότι θέλετε εσείς με αυτό το χρονοδιάγραμμα, με αυτό το έργο πιστεύουμε ότι θα προσεγγιστεί η Λίμνη και ότι φτεφορά θα γίνει παραγωγικά σε 5 χρόνια, σε 3 χρόνια, σε 7 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, μια τι θα γίνει μέχρι τότε. Κάποιος πρέπει να δώσει μια απάντηση. Νομίζω αυτή την απάντηση δεν την έχουμε. Για ακόμη μια χρονιά, η ΟΕΒΕΣ πραγματοποιεί τη δράση Δέμα Αγάπης ώστε να συγκεντρωθούν τρόφιμα προς ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου της Μητρόπολης. Τα σωματεία, μέλη, καθώς και όλοι οι επαγγελματίες και οι πολίτες των Σερών μπορούν να συμμετέχουν προκειμένου να υπάρξει βοήθεια σε όσους το έχουν ανάγκη. Για ακόμη μια χρονιά, η ΟΕΒΕΣ πραγματοποιεί τη δράση Δέμα Αγάπης ώστε να συγκεντρωθούν τρόφιμα προς ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου της Ιεράς Μονής Σερών και Νιγρήτης. Τα σωματεία μέλη, καθώς και όλοι οι επαγγελματίες και πολίτες των Σερών, εν ώψη εορτών μπορούν να συμμετάσχουν στη δράση συγκέντρωσης τροφίμων της ΟΕΒΕΣ, προκειμένου να υπάρξει βοήθεια σε όσους το έχουν ανάγκη. Συγκεκριμένα τα είδη που συγκεντρώνονται είναι ελαιόλαδο, γάλα ευαπορές, σκόνη γάλακτος για παιδιά, κονσέρβες παντός τύπου, δημητριακά, παξιμάδια, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ντοματοχυμός, ζάχαρη κακάο, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και είδη βεφοανάπτυξης. Η συγκέντρωση τροφίμων θα πραγματοποιείται από τις 19 έως και τις 22 Δεκεμβρίου στο ισόγειο του Επιμελητηρίου Σερών, από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο. Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες βιοτέχνης εμπόρους αλλά και όλους τους Σεραίους να φέρουν το δέμα αγάπης, μια σακούλα με αγάπη μέσα και τρόφιμα, να το φέρουν εδώ στον κάτω όροφο του επιμελητηρίου. Από σήμερα ξεκινάει το πρωί η συγκέντρωση τροφίμων μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ. Το γραφείο θα είναι ανοιχτό από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Καλούμε όλους τους επαγγελματίες, καλούμε τα μέλη μας, καλούμε όλους τους συνανθρώπους μας, άσχετα μπορεί να μην είναι επαγγελματίες. Είμαστε στο κέντρο της αγοράς, είμαστε κάτω από το επιμελητήριο να φέρουν ένα δέμα αγάπης με λίγα τρόφιμα, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να μαζέψουμε πάρα πολλά τρόφιμα και να τα προσφέρουμε στο κοινωνικό παντοπολείο. Η δράση αυτή γίνεται κάθε χρόνο από την Ομοσπονδία και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και μπρος, αλλά και όλους τους αιρέους που πραγματικά γεμίζουν το γραφείο με τρόφιμα. Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ πραγματοποιείται στην πλατεία Κρονίου από μαθητές και διδάσκοντες του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σερών και τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση της σχολικής μονάδας. Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ με πολύ όμορφες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες πραγματοποιείται στην πλατεία Κρονίου όπου τους μαθητές και τους διδάσκοντες του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΕΚ Σερών. Πρόκειται για χριστουγεννιάτικες δημιουργίες και είδη τα οποία κατασκεύασαν με αγάπη και φροντίδα οι μαθητές στο μάθημα των οικαστικών με την καθοδήγηση των καθηγητών τους και τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση της σχολικής μονάδας. Σύμφωνα με την οικαστικό εκπαιδευτικό του ΕΕΚ Σερών, Χατζιασλάνο Γλουάνα, στο σχολείο υπάρχουν εργαστήρια κεραμικής, κυροπλαστικής, υφαντικής, κυπουρικής και μαγειρικής. Και όλες οι δημιουργίες του Χριστουγεννιάτικου Μπαζάρ προέρχονται από τα εργαστήρια αυτά. Είναι διάφορα αντικείμενα που έχουν φτιάξει τα παιδιά από τα τμήματα του σχολείου μας. Το τμήμα κεραμικής, κυροπλαστικής, το κυπουρικής μαγειρικής
και τα εκθέτουμε σήμερα εδώ. Όπως και την Πέμπτη, 10 με 1 και αύριο το μπαζάρ μας θα λειτουργήσει στο χώρο του σχολείου που έχουμε και τη γιορτούλα μας στις 10.30. Όλα αυτά είναι δημιουργίες των παιδιών. Ναι. Τα έσοδα θα διατεθούν κάπου? Στο σχολείο μας, για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των παιδιών. Πες μας και λίγα λόγια για το σχολείο σας. Είναι το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Έχει διάφορα τμήματα στα οποία απασχολούνται οι μαθητές και μαθαίνουν είτε την τέχνη της κεραμικής, της κυροπλαστικής, της υφαντικής. Έχουμε θερμοκήπιο που απασχολούνται με την κυπουρική και τμήμα μαγειρικής. Τις ευχές σου. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Εν όψη των Χριστουγέννων, ο Δήμος Ερών μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας προχώρησε στη διανομή διατακτικών επιταγών, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης σε οικονομικά ευάλωτες οικογένειες. Εν όψη της εορτής των Χριστουγέννων, ο Δήμος Ερών μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας προχώρησε στη διανομή διατακτικών επιταγών, η οποία ολοκληρώθηκε το πρωί της Τρίτης για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης σε οικονομικά ευάλωτες οικογένειες του Δήμου Ερών. Κατά την παραλαβή των διατακτικών επιταγών, οι δικαιούχοι έπρεπε να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπείας τους, στην περίπτωση που η διατακτική επιταγή παραλήφθηκε αυτοπροσώπως. Εάν η παραλαβή έγινε από τρίτο πρόσωπο, χρειαζόταν εξουσιοδότηση καθώς και την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπείας. Σήμερα ξεκίνησε και ολοκληρώνεται την ίδια μέρα η διανομή διατακτικών. Είναι συνολικά 116 και 50 για τα χωριά και επιπλέον παίρνουν και όλες οι οικογένειες με ανήλικα τέκνα, οι οποίοι είναι δικαιούχοι του κοινωνικού συσιτίου του Δήμου Σερών. Ήδη η προσέλευση είναι ικανοποιητική από το πρωί. Περισσότερες από τις μισές διατακτικές που είναι φέτος για πρώτη φορά 80 ευρώ εκάστη διατακτική. Ήδη οι μισές διατακτικές έχουν δοθεί. Θα συνεχίσουμε, όπως είπα, και για το Πάσχα είναι ήδη έτοιμο παράδοτο και το πρωτογενές αίτημα και έχουν εγκριθεί και πάλι και μπορούν και να αυξήσουν και το ποσό, δηλαδή και πάνω από τα 80 να πάει στα 120-150. Σήμερα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και συνεχίζουμε την παραμονή. Κανονικά, ενώ είναι αργία, 23 και 24 θα δουλέψουμε κανονικά στο κοινωνικό σύστημα του Δήμου Σερών και θα δώσουμε και επιπλέον γεύματα και γι' αυτό πρέπει φυσικά να ευχαριστήσουμε και όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι από καρδιάς θεωρούν σωστό να αφιερώσουν εκείνη τη μέρα που είναι μια μέρα ουσιαστικά αργίας για όλους ώστε να εξυπηρετήσουμε περισσότερα άτομα. Γιατί θα καλυφθούν οι δικαιούχοι του συσιτίου από δωρεές που έχουμε εκείνη την ημέρα. Τρεις ιδιωτικοί φορείς ήδη έχουν απευθυνθεί σε εμάς και θα καλύψουν τα γεύματα των δικαιούχων. Επομένως, οι εργαζόμενοι του συσιτίου την ημέρα της αργίας θα μαγειρέψουν εξτρά πάλι τα 250 γεύματα, τα οποία θα δοθούν και σε άλλες οικογένειες οι οποίες εκείνη τη μέρα πρέπει να έχουν ένα ζεστό πιάτο φαγητό και όχι μόνο εκείνες τις ημέρες, αλλά όλες τις ημέρες του χρόνου. Και όποιος προσέρχεται στο κοινωνικό συσίτιο και έχει ανάγκη, θεωρεί ότι δεν του επαρκούν τα προϊόντα, θα μπορεί να λάβει ένα έτοιμο γεύμα. Έχουν έρθει ήδη τρεις μεγάλες πρωτοβουλίες. Η πρώτη μεγάλη πρωτοβουλία ήταν που έγινε από την Τόμη και ήδη έχει γίνει και η διανομή των ειδών. Περιμένουμε άλλους τρεις φορείς, δύο συλλόγους εκπαιδευτικών, ένα ΑΚΔΑΠ, τα οποία κάθε χρόνο στηρίζουν την προσπάθεια του κοινωνικού συσιτίου του Δήμου Σερών και ταυτόχρονα εμείς είχαμε απευθύνει και κάλεσμα στο επιμελητήριο, ώστε μέσα στο 2024 σε όλα τα καταστήματα να τοποθετηθούν κάδοι από την κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερών σε όλα τα καταστήματα και στα εμπορικά, σε είδη ρουχισμού, σε αθλητικά και όλο το χρόνο να μπορούν όλοι όσοι πηγαίνουν σε ένα κατάστημα να βάζουν ένα είδος εκεί που θα αγοράζουν επιπλέον, όπως αγοράζουμε για τα παιδιά μας, φόρμες, να αγοράζουν και ένα είδος και στο τέλος της χρονιάς να γίνεται η περισυλλογή, να συγκεντρώνονται τα είδη αυτά για το κοινωνικό συσίτιο και περιμένουμε, είμαστε σε απάντηση αυτής της πρότασης που κάναμε και πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούν οι επιχειρηματίες, καταστηματάρχες του νομού μας. Επειδή δίνεται και κάθε χρόνο, έτσι, τουλάχιστον μας είχατε συνηθίσει, δώρα σε παιδιά. Έτσι, όταν πηγαίνουν τα δέματα στα σπίτια τους ή όταν έρχονται να πάρουν το φαγητό τους, θα γίνει κάτι αντίστοιχο? Βεβαίως, πάλι την παραμονή της πρωτοχρονιάς, πάλι σε όλα τα παιδάκια του συσιτίου. Βεβαίως, θα στείλουμε και επιπλέον δώρα. Άλλα δώρα τα έχουμε αγοράσει εμείς ως εργαζόμενοι και άνθρωποι εδώ από την πρόνη, και άλλα είναι από δωρές. Και θα πάνε μαζί με το γεύμα σε όλα τα παιδάκια. Ευχές, κυρία Πάνου. Ευχές να είμαστε όλοι γεροί και να συνεχίσουμε ο καθένας από το υστέρημά του να προσφέρουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ανάγκη μας. Το κοινωνικό συσίτιο του Δήμου Σερών θα συνεχίσει χάρη σε όλους εσάς, σε όλους τους δημότες να βοηθάει πάρα πολύ κόσμο και πρέπει όλοι να το στηρίζουμε.
Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνά τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Μαγικές γιορτές, γεμάτες προσφορές και αμέτρητα δώρα. Από την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στα Σούπερ Μάρκετ Κάντζας. Σεραϊκά κρασιά Κίαθος 25% πιο φθηνά. Οι κρεοπόλεις των καταστημάτων μας σας προσφέρουν καθημερινά το καλύτερο σεραϊκό κρέας για κάθε σας επιλογή. Χοιρινό με κόκαλο, το κιλό μόνο 6,10. Κιμάς ανάμεικτος, το κιλό μόνο 8,25. Φέτα Ποπολίμου, μόνο 10,17 το κιλό. Ημίσκληρο παραδοσιακό τυρί Κολλιός, μόνο 11,98 το κιλό. Αλουμινό χαρτοβέλερ 30 μέτρα, τα δύο τεμάχια, μόνο 4,76. Και μόνο για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, όλα τα φρούτα 20% πιο φθηνά. Αμέτρητα χριστουγεννιάτικα δώρα στο σάκο του Άι Βασίλη. Διεκδίκησε και εσύ ένα από αυτά, κάνοντας απλά τις αγορές σου με την κάρτα Κάντζας και φέτος τις γιορτές. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Αρκετές θα είναι οι εκδηλώσεις της αδελφότητας με καρσιατών του νομού Σερώνου Άγιος Πολύκαρπος το επόμενο διάστημα, αρχής γενομένης από τη συμμετοχή του Συλλόγου στην Πολιτεία των Ευχών. Σχετικά για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος της αδελφότητας Σωκράτης Κοτζάουλ στο Επιλογές. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της αδελφότητας Μικρασιατών Νομουσερών Άγιος Πολύκαρπος, το οποίο περιλαμβάνει πολλές δράσεις, εκδηλώσεις και χορευτικά. Ο πρόεδρος της αδελφότητας Μικρασιατών, κύριος Σωκράτης Κοτζάουγλου, μιλώντας στο Επιλογές, αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει στις 23 Δεκεμβρίου με χορευτικό που θα συμμετέχει στην Πολιτεία των Ευχών και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν πολλές εκδηλώσεις. Ναι, διανύουμε το μήνα Δεκέμβριο του 2023. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή είναι και η Πολιτεία των Ευχών του Δήμου Σερών και της Κεδής. Έτσι λοιπόν το μικρό μας το χορευτικό στις 23 του μηνός, ημέρα Σάββατο το μεσημέρι, θα λάβει μέρος στην Πολιτεία των Ευχών, συμμετέχοντας και εμείς σε αυτές τις χαρούμενες γιορτές. Το βράδυ της ίδιας ημέρας έχει προγραμματιστεί να γίνει και μια μικρή γιορτούλα στο Σύλλογο, όπου θα μοιράσουμε παιχνίδια και δώρα στους μικρούς μας χορευτές. Έτσι θα κλείσει το 2023. Για το 2024 προγραμματίζουμε πολλές εκδηλώσεις. Η αρχή θα γίνει στις 3 Φεβρουαρίου στο Κομπολόι, όπου θα γίνει ο ετήσιος χορός της αδελφότητος. Και όπως κάθε χρόνο, τα μέλη και οι φίλοι θα έρθουν να μας συμπαρασταθούν, να χορέψουμε όλοι μαζί με ένα καταπληκτικό συγκρότημα μουσικό, το οποίο έχει έρθει κατ' επανάληψη στις Σέρες, αλλά το φυλάμε για έκπληξη. Τις τελευταίες μέρες θα το πούμε. Πιστεύω ότι το Κομπολόι θα κατακλειστεί από όλους τους Μικρασιάτες και τους φίλους μας και έτσι θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Στις 25 Φεβρουαρίου θα έχουμε τα Πολυκάρπια προς τιμή του Αγίου της Αδελφότητος, του Αγίου Πολυκάρπου, όπου θα γίνουν στην Παναγίτσα, στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου θα γίνει αρτοκλασία, Θεία Λειτουργία και θα γίνει και μια ομιλία για τους Αγίους της Μύρνης από τη φιλόλογο και μέλος της Αδελφότητος, την Κίτσιου, την Ελένη. Τον άλλο μήνα, στις 9 Μαρτίου, προγραμματίζουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση και όσον αφορά μια ομιλία αλλά και έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Τα ελληνικά σχολιά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 19ο και 20ο αιώνα». Για αυτή την εκδήλωση, την οποία επιμελείται ο Αθανάσιος Καλνής, μέλος μας και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της Μικρασιατικής Σπίθας, αυτή την εκδήλωση τη δουλεύουμε πάρα πολύ εδώ και ένα χρόνο. Έχουμε λάβει φωτογραφίες και γενικά υλικό από πολλούς διακεκριμένους ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Θα καλύψουμε όλο το φάσμα και της Μικράς Ασίας και του Πόντου και της Θράκης. Θα γίνει στο Διπεθέ 9 Μαρτίου Σάββατο. Θα έρθουν άνθρωποι από την Αθήνα οι οποίοι ασχολούνται με τις αλυσμόνητες πατρίδες, από Θεσσαλονίκη. Θα γίνει μια ομιλία στη μικρή αίθουσα του Διπεθέ και θα παραμείνει αυτή η έκθεση να την δούνε τα σχολεία
πιστεύω πάνω από ένα μήνα στο Διπεθέα, στα Στέρια, για να τη δουν τα παιδιά και να λάβουν μια γνώση πώς ήταν τότε τα σχολεία, τα ελληνικά, στην περίοδο του 19ου και 20ου αιώνα. Το μήνα Απρίλιο θα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα χορού που θα λάβουμε μέρος. Μετά θα ακολουθήσει προς τα τέλη Ιουνίου το 5ο αντάμωμα της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Συλλόγων Ελλάδος στο Αγρίνιο της Ετωλοακαρνανίας, όπου θα λάβουμε μέρος. Βέβαια, εμείς ζητήσαμε και παρακαλέσαμε την Ομοσπονδία, επειδή 29 Ιουνίου είναι απελευθέρωση των Σερών και θέλουμε να λάβουμε μέρος στην παρέλαση εδώ, να αλλάξει αυτή η ημερομηνία και να πάει μια εβδομάδα αργότερα, για να μπορέσουμε να παραβρεθούμε και εδώ στις παρελάσεις, κάτι πολύ σπουδαίο, γιατί είναι η απελευθέρωση της πόλης των Σερών. Θα ακολουθήσει μετά το Σεπτέμβριο, που έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είναι εκδηλώσεις εθνικής μνήμης για τα 102 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Θα είναι η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση, που δεν ξέρω φέτος πώς ακριβώς θα γίνει, γιατί είμαστε σε μεταβατικό στάδιο και με την κατάργηση της σκεδής δεν ξέρω τι προγραμματισμός θα γίνει. Εγώ πιστεύω, εύχομαι ότι θα γίνει, θα συνεχιστεί η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση από το Δήμο Σερών, και μετά θα έχουμε τον αγιασμό για τη νέα χρονιά. Η καιρή είναι πολύ δύσκολη, είμαστε όμως ευχαριστημένοι, γιατί τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι έχουμε μια μερική αναπλήρωση των απολειών που είχαμε από την πανδημία όσον αφορά τη συμμετοχή των χορευτών. Άρχισε σιγά σιγά ο κόσμος να επανέρχεται και στα μικρά τμήματα και στους μεγάλους, και πιστεύω ότι θα τα βγάλουμε πέρα. Και δύσκολη βέβαια η καιρή για τους πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά δεν χάνουμε το κουράγιο και τη δύναμη, και πιστεύω ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Να ευχηθώ καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος, και στο Επιλογές πάντα επιτυχίες. Πρόγνωση καιρού για αύριο, Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου. Στο Ιόνιο, νότια της Κέρκυρας, στην Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Στερεά, τις Κυκλάδες, Βαθμία, στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητή ασθενής, βαθμία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, και από το βράδυ στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βόρεια από 2 έως 13 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 16 με 18 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα από 9 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά. Πιο αναλυτικά, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν. Σέρες από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη από 4 έως 13. Καβάλα από 1 έως 12. Δράμα από μείον 4 έως 13. Ξάνθη από μείον 1 έως 11. Κομοτηνή από 3 έως 12. Αλεξανδρούπολη από 6 έως 13. Ορεστιάδα από 3 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Φυτώρια Σερών, Κωνσταντινίδη, από το 1952, σταθερά δίπλα σας. Σε ιδιόκτητη έκταση 100 στρεμμάτων παράγονται 250 ποικιλίες καλοπιστικών φυτών όλων των μεγεθών, ικανά να καλύψουν κάθε ανάγκη σας. Το φυτώριό μας ασχολείται αποκλειστικά με την καλλιέργεια και πολλαπλασιασμό των φυτών, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες και επιστημονικές μεθόδους και όχι με την αποθήκευση και εμπορία φυτών. Τα έργα μας σε όλη την Ελλάδα μιλούν από μόνα τους. Φυτώρια Σερών, Κωνσταντινίδη, με πάνω από 600 είδη φυτών. Φυτώρια Σερών, Κωνσταντινίδη, με πολυετή πείρα στην σχεδίαση και κατασκευή κήπων. Φυτώρια Σερών, Κωνσταντινίδη, η δική σας επιλογή, η δική σας οικογένεια. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.